9 μήνες μετά τον χαμό της 36χρονης Μέρης Ιατρού, η οποία βρέθηκε νεκρή τον Απρίλιο μέσα στο αυτοκίνητό της στον βυθό του Αμβρακικού, η οικογένειά της εξακολουθεί να διερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, παρότι το πόρισμα της τροχέας μιλούσε για τροχαίο από υπερβολική ταχύτητα, με υπετιότητα της οδηγού. Για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί τρεις ξεχωριστές δικογραφίες που πρέπει να συσχετιστούν. Ωστόσο, η καθυστέρηση δεν εμποδίζει τους συγγενείς της άτυχης μητέρας 4 παιδιών να ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Ο σύζυγος της Μέρης, Άρης Αντωνόπουλος, είναι πεπισμένος πως η πάντα χαμογελαστή και γλυκιά αισθητικός ούτε αυτοκτόνησε ούτε έπεσε θύμα τροχαίου, αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως δολοφονήθηκε. Ήταν αγαπητή και είχε άριστες σχέσεις με φίλους και γνωστούς. Δεν θα έκανε ποτέ κακό στον εαυτό της. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αλλά δυστυχώς δεν μιλάει κανείς. Ας ανοίξουν λοιπόν επιτέλους τα στόματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς, οι δικοί της, δεν θα σταματήσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους για να λάμψει, είπε αποφασιστικά ο χαροκαμένος σύζυγος που μεγαλώνει μόνος του πλέον 4 παιδιά. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας έκλεισε τα 18, αλλά η μητέρα της δεν ήταν εκεί για να της ευχηθεί. Ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, 17 Απριλίου, η Μέρη Ιατρού ξεκίνησε με το αυτοκίνητό της από το Λουτράκιο που ζούσε με την οικογένειά της για να πάει να μείνει για λίγες μέρες στον ξαδερφό της, στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας. Όμως τότε άρχισε το θρίλερ, αφού δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και τελικά εντοπίστηκε νεκρή 13 μέρες μετά. Το ασημί Volkswagen Golf ήταν βυθισμένο σε βάθος περίπου 4 μέτρων στον Αμβρακικό και σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την ακτή. 3 χιλιόμετρα έξω από την αμφιλοχία προς Λευκάδα και η 36χρονη γυναίκα ήταν δεμένη με τη ζώνη ασφαλείας.